Ανεβεί ο Μονιάκης, στρώνει κάτω ο Ουρτάδο, το σούτ, σιρτό, ο Ρίζος μπλοκάρει. Μονιάκη χαμηλά, η πάσα Ουρτάδο, άργησε με το κοντρόλ, προσπαθεί να σουτάρει, τελικά πασάρει, το σούτ. Αδόπουλος, δείτε πώς πασχίζει ο Ουρτάδο, έναν, δύο, μέσα από άλλους δύο η μπάλα, το σούτ μονοκόμματο. Μάκη στην περιοχή του Αθανασίου, στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά 1-1 από τον Αναστασόπουλο. 1-1 λοιπόν από τον Ναγιάρ. Βέλη τους παίκτες του, η εκτέλεση του Ουρτάδο, οι δύο αλλαγές του έφεραν την ισοφάρη. Γνώση για τον τραυματισμό του Παναγιώτη Ζορμπά, του σκόρε στο παιχνίδι. Μπαλά στον Ουρτάδο, το σουτ ξαφνικό πέφτει. Σε δύο μόνο παιχνίδια από τα 13 που έδωσε. 11 για το πρωτάθλημα και 2 για το κύπελο. Μόνο δηλαδή δεν πέτυχε γκολ. Ένα σουτ η μπάλα. Δεν... Κόρνερ που θα εκτελέσει ο ίδιος. Ο Ισπανός με ισπανικό διαβατήριο από τη Βενεζουέλα. Απευθεία σουτ. Μπλοκάρει ο Κουτσού. Βγήκε πιο γρήγορα από τον αντίπαλό του Βοσκόπουλο στην κεφαλιά. Έρχεται με δύναμη, εκπληκτικό σουτ out. Από τον Ουρτάδο. Αποφεύγει τον Μπεριάν. Ουρτάδο με την μπάλα στα πόδια, είναι καλό στο σουτ, το πραγματοποιεί, πέφτει ο Μέλ. Που έπαιξε βασικός και με τα Τρίκαλα και με τον Αστέρα Τρίπολης. Αλλά είναι στον πάγκο, ήταν στον πάγκο. Για να δούμε τον Μπόγιοβιτς στην πρώτη, επαφή γκολ. Στα πρώτα δευτερόλεπτα 2. Και πάλι εδώ η ασίστ. Ο Μπόγιοβιτς μένει όρθιος. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό και φνιδιάζει το Μέλκα. Ουρτάδο την πάσα, Μπόγιοβιτς μέσα στο κέντρο της άμυνας. Όμορφα Ουρτάδο, μονοκόμματο σουτ, πέφτει out την μπάλα. Έπεσε ο Παπαδόπουλος, ο Ροβίθης βάζει κάτω γύρισμα, το σουτ out από τον Ουρτάδο. Να η ευκαιρία από το πουθενά για την ΑΕΛ. Κάποιοι παίκτες της ΑΕΛ, Παχαρναϊκός δεν δείχνει ικανός να οργανώσει.